Είμαστε από το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Κδήφου Γαϊτανάκη της Ηλιαχτίδας. Σκοπός μας είναι να πουλήσουμε τα πράγματα στο μπαζάρ που έχουν φτιάξει τα παιδιά με άτομα με αναπηρία στο κομμάτι του εργαστηρίου στο ΚΔΙΦ. Και όλα τα έσοδα θα πάνε στα παιδιά με αναπηρία και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Είμαστε στην Ερμού, πίσω από την Εθνική Τράπεζα, από 10 μέχρι 1 η ώρα, καθημερινά μέχρι την Τετάρτη. Τι κάνετε στο εργαστήριο? Στο εργαστήριο ουσιαστικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά για τη λεπτή κινητικότητα κτλ. Να είναι σαν δημιουργική απασχόληση, να μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες κτλ. Επίσης, στο ΚΔΙΦ παρέχουμε υπηρεσίες μουσικής, αυτόνομης διαβίωσης, έτσι ώστε τα παιδιά όταν αυτονομηθούν και οι γονείς τους δεν θα βρίσκονται στη ζωή, να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητοι. Επίσης, παρέχουμε ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη και στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Και γίνονται μαθήματα και μουσικής καθημερινά. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με αναπηρία σε ό,τι έχει να κάνει στην πρόσβασή τους σε κοινωνικές δομές και οτιδήποτε? Αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει η νοητική υστέρηση και γενικότερα η αναπηρία, όσες προσπάθειες και να γίνονται, δεν βρίσκεται σε σημείο που να γίνεται αποδεκτή από όλους. Γενικότερα τα παιδιά συνήθως είναι δαχτυλοδεικτούμενα, όπως και οι οικογένειές τους, ακόμα και αν τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν και αυτά προβλήματα αναπηρίας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν υπηρεσίες που να μπορέσουν να τους υποστηρίξουν και σε κοινωνικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Προσπαθούμε να είμαστε ένας φορέας που να παρέχει όσο το δυνατόν γίνεται τέτοιες υπηρεσίες για το καλό των παιδιών και των οικογενειών τους. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που πήραμε σαν Β2 Οικονομία του δεύτερου ΕΠΑΛ και μαζί με τη συνεργασία του υπεύθυνου μας κύριο Ιβαλιώτη μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τους υπεύθυνους της Ηλιαχτίδας ώστε να διοργανώσουμε κάτι υπέροχο όπως βλέπετε από πίσω μας και πολύ όμορφο φυσικά. Εμείς επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις της Ηλιαχτίδας μπαίνοντας εννοείται στο σπίτι τους, γιατί σπίτι τους είναι. Βοηθήσαμε στο να φτιαχτούν αυτές οι υπέροχες πασχαλινές κατασκευές που μπορούμε να δούμε στο πάγκο μας σήμερα. Βιώσαμε και είδαμε από κοντά πώς μπορεί ένα παιδί με αναπηρίες να βιώσει πολλές καταστάσεις διαφορετικές, είτε καλές είτε κακές. Πώς ένα παιδί ευαισθητοποιείται βλέποντας κάτι τέτοιο. Και είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα, η οποία συνεργαστήκαμε και βγάλαμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Συμμετείχαν δύο τμήματα από το δεύτερο ΕΠΑΛ. Ήταν το Β2 Οικονομίας εμείς. Ουσιαστικά ήμασταν 17 άτομα. Και το Β Ιαπωνίας. Ήταν 12 άτομα, νομίζω. Πώς είναι οι μαθητές να συμμετέχουν σε κοινωνικές δράσεις? Συνεργάζοντας λοιπόν με παιδιά με αναπηρία, βλέπεις το πώς μπορούν να εξελιχθούν και το πώς μπορούν να ξεδιπλωθούν δίπλα σου, πώς μπορούν να νιώσουν. Και ήταν κάτι πολύ ωραίο, γιατί και εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ. Κάθοντας σε ένα τραπέζι και βλέποντας παιδιά να οργανώνουν και να κατασκευάζουν όλες αυτές τις κατασκευές. Και είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μας. Ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε και ήταν μια πρωτοβουλία που πραγματικά πιστεύω δεν θα την παίρναμε πίσω, δεν θα αλλάζαμε γνώμη για κάτι τέτοιο. Σκέφτεστε να ξαναβοηθήσετε? Φυσικά, ναι, φυσικά. Η συνεργασία θα μείνει και μετά από αυτή τη χρονιά, ελπίζουμε τουλάχιστον. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και σαν τμήμα και φυσικά να πάρουμε και άλλα τμήματα από το σχολείο μας. Όσο πιο πολύ να βοηθήσουμε είναι το καλύτερο. Δηλαδή είμαστε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, οπότε αυτή, τέτοιου είδους κοινωνικοποίηση είναι ό,τι καλύτερο για εμάς και για τα παιδιά. Ήρθαμε εδώ με τα τμήματα μαγειρικής τέχνης και αρτοζαχαροπλαστικής να ενισχύσουμε και εμείς αυτή τη φιλανθρωπική δράση που κάνει η Ηλιαχτίδα. Τα παιδιά των τμήματων μας έφτιαξαν γλυκές δημιουργίες για να στηρίξουν την Ηλιαχτίδα σε αυτή τη φιλανθρωπική δράση. Εμείς προσφέρουμε τα γλυκά αυτά στον κόσμο που θα έρθει να αγοράσει αυτά τα αριστουργήματα που έκαναν τα παιδιά της Ηλιαχτίδας. Η συμμετοχή των νέων παιδιών σε εθελοντικές δράσεις, όπως η προετοιμασία διάφορων γλυκών δημιουργιών σε ευάλωτες οικογένειες από τα τμήματα αρτοζαχαροπλαστικής και μαγειρικής της σχολής μας, αποδεικνύει ότι οι νέοι μπορούν να αποτελούν τα πρότυπα όλων ως μελλοντική γενιά. Υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί μας που χρειάζονται βοήθεια και δεν πρέπει σαν πολίτες να μένουμε αδιάφοροι, αλλά να είμαστε ενεργοί, καθώς η συλλογική δράση μπορεί να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να κινητοποιηθούμε για να εξασφαλίσουμε ποιοτικότερη ζωή των ευάλωτων πολιτών και βοηθώντας τους φτάνουμε στο σημείο να εκτιμάμε καλύτερα όλα όσα έχουμε οι υπόλοιποι.